Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα. Καταρχήν θέλω να πω σε όλες συγχαρητήρια που φτάσατε ως εδώ. Είστε λοιπόν πέντε. Στα χέρια μου κρατάω μόνο τέσσερις φωτογραφίες. Μία από εσάς σήμερα έφτασε πολύ κοντά στην πηγή. Αλλά θα αναγκαστεί να μας αποχαιρετήσει και να φύγει από τον έξω από μόνο. Η πρώτη φωτογραφία ανήκει στη Μαρία. Μαρία, συγχαρητήρια. Τις καλύτερες φωτογραφίες είχες σήμερα. Μήπως πρέπει να αρχίσεις να πιστεύεις ότι μπορεί και εσύ να είσαι στον έξω από μόνο. Κάτι γίνεται. Γρήγορα από εκεί και ετοιμάζεις τις βαλίτσες που φεύγουν Λονδίνο. Ευχαριστώ. Το επόμενο κορίτσι που θα συνεχίσει και θα μπει στο μεγάλο τελικό του Next Top Model είναι η Μόνικα. Μόνικα, μπράβο σε εσύ και η Μαρία σήμερα. Μας καταπλήξατε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχεις φτάσει ως εδώ. Και ό,τι και να γίνει στο τελικό, να ξέρεις ότι αυτά που έχεις μάθει και αυτά που κατέχεις και αυτά που προσπαθείς είναι πολύ σημαντικά γενικά στη ζωή σου, όχι μόνο στη μόδα. Μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κοκλά μου. Έχετε μείνει τρεις. Μία από εσάς σήμερα δεν θα τα καταφέρει να έρθει στο μεγάλο τελικό μαζί μας και στο Λονδίνο. Η επόμενη φωτογραφία ανήκει στη Σεράινα. Σεράινα, περπατάς καταπληκτικά. Βλέπουμε πολλά σε σένα. Θέλω να σε παρακαλέσω μέχρι το τελικό οι εκφράσεις σου να είναι 100 φορές καλύτερες. Okay. Βλέπουμε όμως πολλά σε σένα. Και πιστεύουμε ότι μπορείς να συνεχίσεις και να γίνεις ένα πολύ καλό μοντέλο. Ευχαριστώ πολύ. Δήμητρα, Ιωάννη, ελάτε παρακαλώ κοντά μου. Είσαστε και δύο λίγο πριν από την πηγή. Ιωάννα, απογοητευτήκαμε πάρα πολύ από εσένα σήμερα. Δεν επιτρέπεται ένα κορίτσι σαν και εσένα, που δουλεύει τόσο σκληρά όλο αυτόν τον καιρό, να ποζάρει έτσι τις φωτογραφίες και να δικαιολογείται συνέχεια, μα συνέχεια, μα συνέχεια. Θέλουμε να δούμε εσένα. Και σε χάσαμε σήμερα. Δήμητρα, η μεγαλύτερη μας απορία σήμερα για σένα και η μεγαλύτερη μας διαφωνία ήταν αν μπορείς, εκτός από κάποια συγκεκριμένα πράγματα που σου πηγαίνουν, να κάνεις και διαφορετικά στυλ, διαφορετικές εκφράσεις, να δώσεις διαφορετικό εαυτό και ψυχή. Έχεις αλλάξει πολλά επάνω σου και χαιρόμαστε πολύ που σου αρέσουν και σένα, γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να είστε ευχαριστημένες με τον εαυτό σας. Αλλά θέλω να μου πεις, μπορείς. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Και γιατί τα έχεις κάνει μέχρι τώρα? Νομίζω έχω δώσει αρκετά. Αλλά δεν το απογειώνεις. Ακόμα και στο Νίτρο, εγώ δεν μπορώ να σου πω ότι τρελάθηκα, Δήμητρά μου. Οι άλλες κοπέλες που δεν είναι τόσο σεξι όπως εσύ έχουν και πιο καλές. Μπορείς. Μπορώ. Πώς νιώθεις, Ιωάννα, που βρίσκεσαι εδώ πρώτη φορά? Απλά πραγματικά λυπάμαι, δεν ξέρω. Λυπάμαι. Ποια από τις δύο πιστεύεις ότι θα φύγει? Πιστεύω ότι θα φύγει η Δήμητρα. Γιατί? Σύμφωνα με τη δική μου κρίση, πιστεύω ότι εγώ υπήρξα περισσότερο αποδοτική. Θέλω να έχω την ευκαιρία να προσπαθήσω κι άλλο. Δήμητρα, ποια πιστεύεις ότι θα φύγει? Προφανώς εγώ. Γιατί το top model δεν σημαίνει να είσαι όμορφη. Σημαίνει κάτι άλλο. Τι σημαίνει? Να έχεις κάτι άλλο. Που ίσως και να μην το έχω αυτό. Είσαι πιο όμορφη από την Ιωάννα, αλλά δεν έχεις αυτό το επαγγελματισμό. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το επαγγελματισμό. Δεν αρκεί μόνο να είσαι όμορφος για να γίνεις τον next top model. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν είναι ούτε καλλιστεία, δεν είναι ούτε ομορφιά, δεν είναι τίποτα. Είναι και η ομορφιά, αλλά είναι και πολλά άλλα μαζί. Λοιπόν, το κορίτσι που θα παραμείνει στο τελικό του Next Top Model θα έρθει μαζί μας στο Λονδίνο. Η φωτογραφία λοιπόν ανήκει στην Ιωάννα.
Ιωάννα. Καλή επιτυχία. Δημητρούλα μου, έλα να σε αγκαλιάσω. Εύχομαι να ανοίξω το περιοδικό σε ένα-δύο μήνες και να σε δω. Οκ. Σε στεναχώρησα σήμερα, αλλά τα έχεις πάει πάρα πολύ καλά. Από εδώ και πέρα σου ανοίγεται πραγματικά η καριέρα, ελεύθερη πια, στην ελεύθερη αγορά. Μπορείς να κάνεις όσα δεν μπορείς να πιστέψεις. Γιατί είμαι ελεύθερο πουλί και κλεισμένη βιό δεν κάνω. Ελεύθερη γεννήθηκα και ελεύθερη θα αποθάνω. Σου εύχομαι όλα αυτά που έμαθες εδώ να τα σκεφτείς πολύ καλά και να αποφασίσεις τι ακριβώς θες να κάνεις. Να είσαι καλά. Και να δεις το βίντεο του bootcamp, να δεις την κορμάρα, αυτό που σου λέω. Γεια σου, μαμά, δύο. Τι ωραίότερες κοπελιές απάνω στον πλανήτη, τη βγάζει η Ρωσία και η Κρήτη. Έμαθα τόσο πολλά εδώ μέσα. Είναι σαν αποφυτό από ένα σχολείο. Ευχαριστώ το Θεό που πραγματικά με βοήθησε να φτάσω ως εδώ και είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου, γιατί κατάφερα, εκτός από όμορφη, να γίνω και αυτό που ζήτησαν εδώ. Να τσαλακωθώ, να παραμορφωθώ, να βαφτώ, να κάνω τα πάντα. Ειλικρινά, χάρηκα που μου δείξαν ότι μπορώ να είμαι και αλλιώς. Yeah, everybody here's got somebody to lean.